Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σήμερα των φώτων εύχομαι η χρονιά για όλους να είναι φωτισμένη. Φωτισμένη σε όλους τους τομείς, να είναι φωτισμένος ο δρόμος του καθενός για το 2023. Το χρειαζόμαστε όλοι. Χρειαζόμαστε περισσότερο φως. Περισσότερο φως. Και περισσότερη διαφάνεια. Παντού. Παντού. Σε οτιδήποτε. Επιλέγω να ξεκινήσω με ένα θέμα τελείως προσωπικό και το λέω με μεγάλη στεναχώρια. Και δεν ξέρω αν έχετε και εσείς κάτι ανάλογο να πείτε. Γι' αυτό κυρίως το λέω. Χθες το πρωί με πλησίαζε ένας Πακιστανός ο οποίος μου ζήτησε 2 ευρώ. Μου λέει, έχετε να μου δώσετε 2 ευρώ. Όχι, στον ελληνικό, δώσ' μου 2 ευρώ. Του λέω, γιατί. Μου λέει, πεινάω, θέλω να φάω. Ωραία. Συμπτωματικά ήταν ένας φούρνος δίπλα. Του λέω, έλα εδώ. Πήγαινε μέσα, πάρε 2 κιλά ψωμί, 3 κιλά ψωμί, όσα θέλεις. 2 τυρόπιτες, 2 σπανακόπιτες, ό,τι θέλεις. Πάρε, αφού πεινάς, πάρε, θέλεις σάντουιτς, πάρε, ό,τι θέλεις. Και θα τα πληρώσω εγώ, όσο και να κάνουν. Όχι 2 ευρώ και 10 να κάνω, να τα πληρώσω εγώ. Μπες μέσα. Μου λέει, όχι, εγώ θέλω 2 ευρώ. Είδα το πράγμα αρχίζει να γίνεται, να δυσκολεύει. Γίνεται απειλητικός. Και αυτό το σημείο να πλώσει το χέρι του για να το βάλει στην τσέπη μου. Να μου πάρει τα λεφτά από την τσέπη. Δεν το συνέχισε βέβαια. Αλλά και εγώ δεν συνέχισα την αντίδραση. Και θα σας πω γιατί δεν τη συνέχισα την αντίδραση. Διότι σκέφτηκα το εξής, ότι θα βγαίνουν σήμερα, ξέρετε, αυτοί οι δήθεν, οι ευαίσθητοι, οι έτσι, οι αλλιώς, της α κοινότητας, της β κοινότητας κτλ, που είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δικαιωματιστές, φαντάζεστε θα με κρεμάγανε στα μανταλάκια. Τραμπούκος δημοσιογράφος έσπρωξε έναν εξαθλειωμένο, δυστυχισμένο Πακιστανό. Και άντε εγώ να βγάλω άκρη. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή και κάποιοι δικαστικοί, λίγοι είναι, δεν κοιτάνε να δουν να αποδώσουν δικαιοσύνη, αλλά να κάνουν πολιτική καριέρα, το πιθανότερο θα με κλείνανε και μέσα. Αυτό ήταν ο λόγος που σταμάτησα να αντιδρώ. Και απλώς εξαφανίστηκε χωρίς άλλες συνέπειες ο κύριος Πακιστανός. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε εσάς αυτά ή συνέβη μόνο σε μένα. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό από έναν, αν θέλετε, όχι και τόσο εντάξει άνθρωπο. Δεν καταδικάζουμε όλους τους Πακιστανούς, όλους τους πρόσφυγες κτλ. Εγώ απλώς το αναφέρω. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε ανάλογα περιστατικά, αλλά αυτό περισσότερο με προβλημάτισε και λιγότερο με ενόχλησε. Η συμπεριφορά, η επιθετικότητα. Η επιθετικότητα. Η απέτηση. Όχι, τώρα θέλω 2 ευρώ. Λοιπόν, αυτό για αρχή. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Έχουμε μια σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μάξιμου και μετά ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός έχει, λέει, απόλυτο σεβασμό στους δεσμούς και είναι απόλυτα συνεπής, λέει ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, που είναι ο εκπρόσωπος τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και μάλιστα έκανε και μια εκτίμηση ότι οι πρώτες εκλογές δεν θα δώσουν αποτέλεσμα, δεν δώσουν αυτοδυναμία και πάμε μετά, είπε, θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Κάποιος εκ των δικαστικών θα αναλάβει την Πρωθυπουργία της χώρας μέχρι να γίνουν οι δεύτερες εκλογές. Θα υπάρξει περισσιακή κυβέρνηση προσωπικότητων. Και αμέσως μετά θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Και εκεί εκτίμησε ο κύριος εκπρόσωπος ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία. Εγώ έχω μια επιφύλαξη ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία και δεν θα πάμε και για τρίτες εκλογές. Αλλά
Απλώς καταθέτω μια προσωπική άποψη που δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφική ή μπορεί να είναι μειοψηφική. Απλώς την καταθέτω. Και την καταθέτω και από τον εξής λόγο. Ότι οι πιθανότητες να συμβεί, δηλαδή να πάμε και για τρίτη εκλογική αναμέτρηση, δεν είναι μηδενικές. Είναι κάποιες. 5%, 10% είναι. Υπάρχει μια πιθανότητα. Να πάμε και σε τρίτες εκλογές. Έδωσε μάλιστα και ένα χρονικό περίγραμμα ο κύριος οικονόμου και είπε ότι μετά την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, οι πρώτες εκλογές, ας πούμε, τέλος Μαΐου, αρχές Ιούνιου. Μετά 30 μέρες, οι δεύτερες εκλογές. Ιούνιος, Ιούλιος είναι εκλογικοί μήνες, μάλιστα. Αν πάμε για τρίτες εκλογές, πάμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά του Αιγαίου έχουμε την Τουρκία, την ίδια περίοδο, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, να έχει και αυτή τις πολύ πολύ κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Με οξυμένα προβλήματα, θα σας πω, με οξυμένα τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, και θα πούμε στη συνέχεια πώς το εντοπίζω αυτό κυρίως. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η χρονιά, το 2023, είναι μια χρονιά όπου θα έχουμε σοβαρές πολιτικές εξελίξεις σε διάφορα ζητήματα και με διάφορα θέματα. Θέλω να πω επίσης ότι επειδή έτσι γίνεται, συμβαίνει σχεδόν πάντα, η οικονομία είναι ένας αποφασιστικός παράγων επιταχυντής των εξελίξεων ή αντίθετα μπορεί να αποτελέσει ένα ανασχετικό παράγοντα των εξελίξεων, η οικονομία εξαρτάται. Όλες οι εκτιμήσεις που κάνουν οικονομολόγοι, Ινστιτούτα Οικονομικών, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Ότι θα υπάρξει μεγάλη ύφεση το 2023. Θα υπάρξει μεγάλη ύφεση το 2023, θα υπάρξει πληθωρισμός και αποδυνάμωση των οικονομιών. Των εθνικών οικονομιών. Συρρίκνωση, δηλαδή, του διαθέσιμου εισοδήματος των κρατών. Αυτό βεβαίως σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν αντέχουν τα κράτη να ασκήσουν μια επιδοματική πολιτική. Σημαίνει ότι ισχυρές οικονομίες, όπως της Αμερικής, της Γερμανίας, θα δοκιμαστούν σκληρά, πόσο μάλλον οι ασθενέστερες οικονομίες. Και υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με τον COVID. Στην Κίνα γίνεται χαμός. Υπάρχει μετάλλαξη του COVID, η οποία απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Και όπως ξέρουμε ότι αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία πρωτίστως, αλλά και στην οικονομία δευτερευόντως. Ισχυρές όμως επιδράσεις. Και το τρίτο είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εκεί παίζονται πάρα πολλά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν μπορείς να πεις με τα βεβαιότητος ότι θα έχει την Α ή τη Β κατάληξη, ότι θα συντριβεί η Ρωσία ή αντίστοιχα θα συντριβεί η Ουκρανία. Και όταν λέμε πια η Ουκρανία, δεν είναι η Ουκρανία μόνη της. Η Ουκρανία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Γερμανία, είναι η Γαλλία που στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις οι οποίες μόνο ανησυχητικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Ποια θα είναι η εξέλιξη. Διαβλέπεται μια διαλαξία και από τις δύο πλευρές
και από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν και από την πλευρά του Προέδρου Ζελένσκι, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, κανείς από τους δύο, ούτε ο Ζελένσκι, δηλαδή αυτοί που στείλουν τον Ζελένσκι, ούτε ο Πούτιν φαίνεται να είναι έτοιμοι να κάνουν πίσω. Από ό,τι βλέπω, δεν μπορεί να δεχτεί ο Πούτιν την απέτηση του Ζελένσκι να αποσυρθεί από τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει, σχεδόν την Ανατολική Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ζελένσκι να δεχτεί μια συμφωνία με τη Ρωσία χωρίς να απαιτήσει αποχώρηση και του τελευταίου Ρώσου στρατιώτη από την Ανατολική Ουκρανία. Αυτά όμως καταλήγουν σε ένα διέξοδο και αυτό το αδιέξοδο δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστεί. Μιλάμε για χρήση στρατιωτικών μέσων με μεγάλη ισχύ και το μόνο που μπορεί κανείς να πει να απέφχεται να χρησιμοποιηθούν τακτικά, δεν φαντάζομαι στρατηγικά, τακτικά πυρηνικά όπλα. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει λίγο να το δούμε είναι το εξής. Υπάρχει στο πολιτικό ένα πολύ σοβαρό διεθνές ΜΜΕ. Υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ για το πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει να είναι κανείς να ξέρει καλά τα στρατιωτικά για να μπορέσει να βγάλει από αυτό συμπεράσματα. Κοιτάξτε τι σας λέω. Θέλω να με προσέξετε λίγο. Έχουμε λοιπόν και τον Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και τον καγκελάριο της Γερμανίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι θα ενισχύσουν με τεθωρακισμένα, με άρματα μάχης, την Ουκρανία. Αυτό από μόνο του είναι, θα έλεγα, μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Θα έρθουν δηλαδή σε αντιπαράθεση άρματα μάχης της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών με τα ρωσικά. Διαβάζοντας λίγο αναλυτικά, βλέπουμε ότι αυτό που έχει δεσμευτεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, για παράδειγμα, είναι να στείλει άμυχη 10, που είναι, εντάξει, βασικά μεταφράσεις προσωπικού είναι ελαφρά τεθωρακισμένα. Δεν είναι δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο έχει η Γαλλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν τα Bradley και τα Marder η Γερμανία. Και αυτά τα τρία που σας είπα, τεθωρακισμένα, είναι παλιάς τεχνολογίας. Δεν είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι έχουν ένα υπερσύγχρονο τεθωρακισμένο, το Abrams, το Mi-1. Δεν το στέλνουν. Ή αντίστοιχα οι Γάλλοι ή οι Βρετανοί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα στέλνουν να φτάσει σε πρώτο στάδιο, είναι μια ερμηνεία, έτσι ώστε αν τα πράγματα χειροτερέψουν να στείλουν τα άλλα, τα πιο προηγμένα. Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν που μπορεί να βγάλει κανείς από όλα αυτά είναι ότι το χάσμα, το ρήγμα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση βαθαίνει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία μπαίνουν όλο και πιο ενεργά στον πόλεμο στην Ουκρανία και φαντάζομαι ότι θα είναι θέμα κύρους να χαθεί για τη Δύση ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και αντίστοιχα είναι θέμα κύρους, και όχι μόνο θέμα κύρους, αλλά και πολλά άλλα, να χαθεί ο πόλεμος για τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτές τις εξελίξεις που εντάξει, είναι ανησυχητικές, τι να κάνουμε, τι να λέμε τώρα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, υπάρχει
ένα σοβαρό αμερικανικό γεωπολιτικό site από τα πιο έγκυρα παγκοσμίως, όπου αξιολογεί περιοχές όπου κατά τους αναλυτές, ειδικούς αναλυτές, είναι ενδεχόμενο να ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος. Εκτιμούν δηλαδή ότι υπάρχουν 5 περιοχές του πλανήτη επικίνδυνες να ξεκινήσει από εκεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Βέβαια, στην αξιολόγηση πρώτα είναι το θέμα της Ουκρανίας. Εκεί εκφράζεται η άποψη ότι εάν η Ρωσία επιχειρήσει να καταλάβει και άλλες περιοχές, τότε η αντίδραση των δυτικών θα είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μέχρι τώρα. Θεωρούν δεδομένη την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών μια κλιμάκωση σε τακτικό πεδίο θα οδηγήσει στην χρήση πυρηνικών. Στην χρήση πυρηνικών, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσίας εκεί θα έχει μια παγκόσμια ανάφλεξη. Είναι η πρώτη εκτίμηση. Το δεύτερο, η δεύτερη περιοχή, είναι αξιολογώντας, θα λέμε τώρα, έτσι, όπως το έχει το αμερικανικό γεωπολιτικό site. Το δεύτερο είναι Ταϊβάν. Τι λένε για την Ταϊβάν? Ταϊβάν λένε ότι υπάρχει σοβαρή κρίση η οποία εξελίσσεται. Η Κίνα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την ιδέα προσάρτησης της Ταϊβάν, νησί είναι η Ταϊβάν, έτσι, στην Κίνα. Μάλιστα, κάνουν και εικονικές αερομαχίες, εικονικές επιδρομές, κάνουν ασκήσεις. Κλιμακούν τις ασκήσεις οι Κινέζοι στην περιοχή της Ταϊβάν, οι οποίοι έχουν ένα σύμμαχο, η Ταϊβάν, καταρχήν βέβαια, τις ΗΠΑ, αλλά και την Ιαπωνία. Και η Ιαπωνία στηρίζει την Ταϊβάν. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε μια δυναμική εξέλιξη εκεί, στην Ταϊβάν, με πρωταγωνιστή την Κίνα, τότε είναι το πιθανότερο να εμπλακούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά και η Ιαπωνία. Αυτό από μόνο του θα οδηγήσει σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, σε μια πολεμική σύγκρουση μεγάλης κλίμακας. Προσέξτε το τρίτο τώρα. Αξιολογούν λοιπόν την σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας ως τρίτη κατά σειρά για να ξεσπάσει ένας πόλεμος μεγάλων διαστάσεων. Παρότι λέει ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, λαμβάνει υπόψη ότι και άλλα θέματα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μια ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας, γιατί η Τουρκία έχει ένα σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο που δεν θέλει η Αμερική να τη βγάλει από τη Δυτική Συμμαχία. Παράλληλα και η Ρωσία θέλει την Τουρκία δική της και θα την στηρίξει σε περίπτωση που ξεσπάσει για κάποιο λόγο, ίσως και από ένα τυχαίο γεγονός, μια στρατιωτική σύραξη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όπου εκεί, όπως λέει, επαναλαμβάνω, θα οδηγήσει κατά κάποιο βαθμό, λέει, στην παρέμβαση της Ρωσίας. Εάν τα πράγματα πάνε καλά για την Τουρκία, θα παρέμβει η Ρωσία. Το άλλο επικίνδυνο είναι η Κορεατική Χερσόνησος, Νότια-Βόρεια Κορέα. Είναι αυτός ο ημιπαράφρονος στη Βόρεια Κορέα που έχει κατέχει πυρηνικά. Έχει απειλήσει ότι θα στείλει πυρηνικές βόμβες στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα δηλαδή. Η Νότια Κορέα είναι εκ των σημαντικότερων συμμάχων, αν όχι σημαντικότερο σύμμαχο στην περιοχή των ΗΠΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και αυτή
θα έλεγα, η κρίση πόσο μεγάλη είναι, εάν τελικά συμβούν αυτά, γιατί εάν ρίξει πυρηνικά ο Κιμ, εντάξει, θα απαντήσουν με πυρηνικά, το λέω πολύ απλά. Και το τελευταίο είναι μια σοβαρή διαμάχη, η οποία δεν έχει κρυθεί, δεν έχει λυθεί δηλαδή, ανάμεσα στην Κίνα και στην Ινδία. Πολύ σοβαρή. Με εδαφικές διεκδικήσεις έχουν και αυτοί. Τα λέμε αυτά απλώς για να σας πω ότι το 2023, όπως διαμορφώνεται το διεθνοπολιτικό περιβάλλον, είναι άναρχο, αποσταθεροποιητικό και συγκρουσιακό. Γι' αυτό απαιτείται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, καλό θα είναι να ακούσουμε την τελευταία δήλωση, αν την έχουμε έτοιμη, δεν ξέρω, του Χουλουσί Ακάρ. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα την έχουμε έτοιμη. Είναι το τελευταίο διάστημα έχουμε δηλώσεις Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων, με πρώτο τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν, αλλά και τους υπουργούς εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και υπουργό άμυνας Χουλουσί Ακάρ, αλλά και κομματικά στελέχη του κόμματος του Ταγί Περντογάν, όπου απειλούν την Ελλάδα. Είναι απειλητικές οι δηλώσεις που κάνουν. Απειλούν την Ελλάδα με πόλεμο. Εάν τολμήσει η Ελλάδα να επεκτείνει οπουδήποτε, στο Αιγαίο, οπουδήποτε, έστω και κατά ένα μίλι, τα χωρικά της ύδατα, και στο Αιγαίο, αλλά και στο Κρητικό Πέλαγος, δύο δίωση Κρήτης, τότε οι Τούρκοι απειλούν ευθέως με πόλεμο. Θα μου πείτε, μπλοφάρουν? Αν θέλετε την άποψή μου, προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπλοφάρουν. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα νοτίως της Κρήτης. Και μάλιστα, κατά θα έλεγα απέτηση των πετρελαϊκών πολυεθνικών εταιριών που ασχολούνται στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες κάνουν έρευνες σε αυτή την περιοχή. Και μάλιστα έχουμε και τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες εκτιμήσεις μάλλον, ότι νοτίως της Κρήτης υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου. Αυτά λένε οι εκτιμήσεις. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως Κρήτης, όπως δικαιούται να πράξει, θα είναι μια νόμιμη ενέργεια η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, απόλυτα νόμιμη ενέργεια, θα έχουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Για να ακούσουμε τον Χουλουσί Ακάρ τώρα τι μας λέει. Hiçbirine komşumuz Yunanistan'dan olumlu bir cevap almadık, alamıyoruz. İki yıldan beri bekliyoruz. Bizim savunma bakanlıkları arasında görüşmeler vardı. Bunlardan ikisini Atina'da yaptık, birini Türkiye'de yaptık. Bu dördüncüsü için Türkiye'ye gelmeleri lazım. Gelmeleri için biz bekliyoruz. Ve maalesef bu konuda bizim beklememize rağmen, davetlerimize rağmen gelmediler. Gelmedikleri gibi bizi de maalesef yeni Osmanlıcılıkla, yayılmacılıkla, revizyonizmle, kendilerine göre bir takım böyle kelimelerle, kavramlarla suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Yani bunların gerçekten hiçbir anlamı yok, hiçbir manası yok, hiçbir efendim, temeli yok. Yeni Osmanlıcılık biz ne yaptık? Ya Türkiye ne yaptı? 1924 efendimiz işte 1923 Lozan Anlaşması, Lozan'dan sonra Paris Konferansı 1947. O zamandan beri bütün statüko devam ediyor. Bu statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Bizim ağzımızın dibine, burnumuzun dibine gelip gece gündüz efendim provoke eden Yunanistan. Daha dün balıkçılarımızı rahatsız eden Yunanistan. Ateş ettiler. Yani burada gerçekten yani yapısız, hırsız, ev sahibinin bastığı kabilinden
her şeyi yapıyor, ediyorlar, gerginliği artırıyorlar ve bunu da iç politik sebeplerle yapıyorlar. Onu da biliyoruz. Λοιπόν, νομίζω είναι απόλυτα σαφής. Ούτε λίγο πολύ είπε ότι πυροβολήσαμε τους ψαράδες. Δεν είμαι γιατί τους πυροβολήσαμε. Διότι ψάρευαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στα ελληνικά χωρικά. Εντελώς μέσα. Έτσι, φτάσανε εκεί που κάνουμε μπάνιο. Έτσι, μέχρι εκεί φτάσανε. Πήγε το λιμενικό και τους υπέδειξε να αποχωρήσουν. Αυτοί όχι μόνο δεν αποχώρησαν, αλλά προσπάθησαν να διεμβολήσουν σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Αυτές είναι οι αντιδράσεις που γίνονται εκεί. Ο κύριος Ακκάρη είπε κάτι άλλο όμως που θέλει προσοχή. Είπε ότι αυτά που κάνει η Ελλάδα τα κάνει γιατί έχει για ιστορικούς λόγους, για πολιτική σκοπιμότητα. Οι αντιδράσεις δηλαδή που κάνει η Ελλάδα στοχεύουν στο ιστορικό της Ελλάδας για να τονώσουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτά μας λέει ο κύριος Ακκάρα. Και βεβαίως η απειλή ότι θα υπάρξει δυναμική αντίδραση από την Τουρκία, αυτό μας το λέει σε κάθε περίπτωση και άλλα τέτοια. Δεν ξέρω τώρα αν... Ωραία. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Το 211-1860-001 στη διάθεσή σας. 211-1860-001. Αμέσως μετά, ο λόγος σε εσάς. ο λόγος σε εσάς. Και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαρία από Κυψέλη. Κυρία Μαρία, σας ακούμε. Χαίρετε και καλή χρονιά, κύριε Καπιτή. Γεια σας. Σχετικά με τα τουρκικά, έχω την εξής άποψη. Είναι ανάγκη τώρα να έχει αυτή η επέκταση των 12 μιλίων, δηλαδή πάνω σε ένα αναβρασμό τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό. Τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στο κάτω-κάτω. Κάζος θέλει τότε, κάζος θέλει τώρα. Αλλά αυτό το κάζος θέλει τώρα είναι πολύ πιο κακό από ό,τι από παλιά. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλύτερο. Θα κοιτάξουμε με διπλωματικούς, με διπλωματικά πράγματα να επιλύσουμε μια διαφορά. Ξέρω, θα μου πείτε ότι οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνω διπλωματία για αυτή. Πώς. Αν κάτι, ένα μικρό, μια βραχονισίδα έστω του θα νίκει, αν δεν το ξέρω, δεν έχω δει διάφορα στιγμή από τον γίνει, αλλά αν θα νίκει κάτι, εμείς οφείλουμε να το δώσουμε σαν καλοί γείτονες. Εν πάση περιπτώσει και πιστεύω ότι όλο το Αιγαίο πια δεν μπορεί να είναι δικό μας, κύριε Καπουτσί. Δηλαδή, μερικά πράγματα που είναι πολύ κολλητά με την Τουρκία, κάτι βραχονιστάκια, κάτι μικρά νησάκια που δεν τα ξέρουμε εμείς, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον αυτοί. Να μην τα βλέπουμε όλα πολύ εθνικιστικά, γιατί ο πολύ εθνικισμός βλάπτει. Και έτσι και γίνηκαν ένα σαβαντούρι με την Τουρκία, θα σηκωθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και θα φύγουν και θα μείνουμε εσείς, εγώ και τον Μπουρσκάρη τελικά. Αυτό να ξέρουμε μόνο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι και καλές εκπομπές. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ τώρα δεν κατάλαβα και γι' αυτό έχω μείνει έκπληκτος. Τι μας είπε η κυρία Μαρία από Κυψέλη. Μας είπε, ας δώσουμε και καμιά βραχονισίδα. Ας δώσουμε και καμιά βραχονισίδα στους Τούρκους. Δεν πειράζει, λέει, αρκεί να μην πάμε σε πόλεμο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Τόσες έχουμε, ας δώσουμε μερικές στους Τούρκους. Προσέξτε, αυτές οι απόψεις είναι επικίνδυνες. Διακινούνται από ένα συγκεκριμένο εγχώριο πολιτικό σύστημα πανεπιστημιακούς, αναθεωρητές γενικά. Και δεν λένε το αυτονόητο. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο ισχύει στο Αιγαίο έχει ένα νομικό υπόβαθρο. Ό,τι ισχύει στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο έγινε βάση
διεθνούς δικαίου. Μισό λεπτό, μωρέ. Έγινε βάση του διεθνούς δικαίου. Ορίστηκα τα σύνορα και η εθνική κυριαρχία των νησών του Αιγαίου. Ποιος διανοείται να δώσει έστω και ένα βράχο αιγαιοπελαγίτικο της Ελλάδας για να μην μας απειλεί η Τουρκία? Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν τα λέτε εσείς. Τα λένε πολλοί Έλληνες, έτσι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τα λένε. Διότι αν ξεκινήσουμε έτσι, οι Τουρκοί το επόμενο που θα κάνουν θα ζητήσουν τη Ρόδο, τη Χίο, τη Λέσβο, τη Θράκη. Γιατί δεν τους θα δώσουμε? Γιατί να μην τα δώσουμε και αυτά? Να φτάσει η Ελλάδα όπου ήταν στον πόλεμο του 1897, να φτάσει εγώ μέχρι τη, κάτω από τη Λάρισα. Η κυρία Έφη από Κυψέλη έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Καπούτσι. Έχω μείνει άναυδη. Τι είναι αυτά που λένε? Είναι πράγματα αυτά? Αυτό ακούγεται τώρα, ήδη θα έχει φτάσει στην Τουρκία, γιατί τα παρακολουθούν όλα και θα πει ορίστε, μας δικαιώνουν, έχουμε εμείς δίκιο. Επιτρέπεται να λένε τέτοια πράγματα Έλληνες και Ελληνίδες? Εγώ είμαι ακάγγελο, τι να σας πω. Και εγώ το ίδιο. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο κύριε Καπούτσι. Ναι. Αυτά που έγιναν χθες στα χωρικά ύδατα τα δικά μας με 4 ακτεωρούς τουρκικές, τα βλέπουν οι άλλοι, τα άλλα κράτη, οι σύμμαχοι που είναι στο ΝΑΤΟ? Τα βλέπουν, να βεβαίως μιλήσουνε. Βέβαια. Ενημερώνονται. Να μιλήσουν και αυτοί, να πούνε και λέει τους πυροβολήσαμε τους ψαράδες. Αντιστρέφουνε την αλήθεια. Το έτσι. Μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους και να έχουμε διάλογο, να μιλήσουμε? Αυτούς πρέπει να τους... Τι να πω, δεν μου έρχεται η κατάλληλη λέξη να πω. Δεν πρέπει να τους πιάνουμε στο στόμα μας αυτούς τους ανθρώπους. Είναι επικίνδυνοι. Κάθε μέρα μας απειλούν με το κάζου μέλι. Απειλές, οι οποίες απειλές είναι σωστές τώρα. Ενώ πίστευα, είχα την αίσθηση ότι έτσι κάνανε πλάκα, ας πούμε, μου επιτρέπεται αυτόν τον όρο. Αλλά βλέπω ότι οι απειλές είναι δυνατές. Κάθε μέρα τις επαναλαμβάνουν. Σήμερα ο κύριος Χουλουσία Καρ είπε ένα σωρό πράγματα. Μας πυροβόλησαν και τους ψαράδες μας. Το αντίθετο απλώς. Εγώ περιμένω από τους έξω, όλους τους συμμάχους που είναι στο ΝΑΤΟ, όλη την Ευρώπη, την Αμερική και ύστερα και για τον πόλεμο που είπατε, αυτές οι χώρες που σκέφτονται για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ας τους δώσει φώτιση σήμερα ο Θεός. Ας τους φωτίσει αυτούς τους ανθρώπους να σταματήσουν εκεί την κουβέντα, να τη σταματήσουν εκεί κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Έφη, να είστε καλά. Και χρόνια σας πολλά. Ο κύριος Γιώργος από Αθήνα, σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να απαντήσω και εγώ σε αυτές τις ιδέες που διακινούνται από κάποια κέντρα και μέσα στη χώρα μας και να πω το εξής στην κυρία Μαρία και στον κάθε ομοειδεάτη τους. Τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή εμείς τα πήραμε από τους Τούρκους ως τι, τρέξαμε και τρέξαμε εμείς πιο γρήγορα, κυρία Μαρία από την Κυψέλη. Τα νησιά του Αιγαίου, το ελληνικό γένος είναι κάτοικος χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. Οι Τούρκοι ήρθαν από τα φύλλα του Τουράν, από τα βάθη της Ασίας. Όπως και τα παράλια της Μικράς Ασίας, έτσι. Και θα καταλήγουμε, προλαβαίνετε. Και μας πήραν και τη γη μας στα μικρασιατικά παράλια. Έτσι. Καμιά φορά ο χάρτης μπερδεύει ανθρώπους που δεν ξέρουν ιστορία, όπως τους ξένους λαούς, που βλέπουν τη Μικρασία και λένε εντάξει ρε παιδιά, Ασία είναι μέχρι εκεί, δεν θα ήσασταν εσείς εκεί. Όχι. Χιλιάδες χρόνια προ Χριστού υπήρχε ελληνικό στοιχείο εκεί, το οποίο στον αιώνα μας γενοκτονήθηκε από τους Τούρκους. Και τώρα θέλουν να πάρουν και τα νησιά του Αιγαίου, το οποίο, προσέξτε, η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ να χάσει κανένα μέρος της, αλλά ποτέ δύο σημεία. Το Αιγαίο και τα νησιά της και την Πίνδο. Εάν χάσει αυτά τα δύο σημεία στρατιωτικά, καταραίει όλη η Ελλάδα. Κυρία Μαρία από την Κυψέλη, πιστεύετε ότι αν δώσετε 2-3 βραχονιστήρες στους Τούρκους, δηλαδή είμαστε εντάξει, θα στήσουν πολυβολία εκεί και θα σου ρημάξουν το ναυτικό σου? Το καταλαβαίνετε, κυρία Μαρία? Επίσης είναι ελληνική γη.
Είναι ελληνική γη, κυρία Μαρία, που τόσο εύκολα εσείς δίνετε. Να φύγουν από τη Μικρασία οι Τούρκοι, αυτό πρέπει να είναι το όνειρό μας. Η Μικρασία είναι ελληνική γη. Γενοκτονήσανε το ελληνικό στοιχείο, τους μισούς, οι άλλοι μισοί γλιτώσανε, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα. Ο στόχος μας πρέπει να είναι αυτός. Λοιπόν, είναι η πανάρχια προσπάθεια της Ασίας να εξαφανίσει την Ευρώπη και το λευκό γένος και να επιβάλλει την κουλτούρα της. Την κουλτούρα θα τη δείτε στα βάθη της Ασίας και όχι μόνο, που είναι η κουλτούρα της κάστας και όχι της ελευθερίας του ανθρώπου. Εάν κατεκτηθούμε ποτέ ξανά τους Τούρκους με την τεχνολογία της σύγχρονη, δεν θα ξαναυπάρξουμε ποτέ σαν γένος. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε. Να το ξέρουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Απλώς να προσθέσω ότι καλά, δεν διδαχτήκαμε τίποτα από την γενοκτονία των Ελλήνων της Σμύρνης, στην περιοχή της Σμύρνης, από την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Δεν μας λέει τίποτα αυτό. Η κυρία Σπασία έχει το λόγο. Κυρία Σπασία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καπούτση. Ναι, Αμπελοκήπους, Αμπελοκήπους. Ναι. Έχω αφρίσει και με το δικό σας περιστατικό με το Πακιστανό, γιατί το έχω ζήσει. Και όταν τα λέμε αυτά, ορισμένοι δημοσιογράφοι, παρόλο που είμαι από αυτή την οικογένεια, γιατί άντρας μου δημοσιογράφος ήταν, έχω αφρίσει. Το είδετε με τα ίδια σας τα μάτια, το ζήσατε. Σε πολύ έντονα όπως το άκουσα. Και η κυρία Μαρία, εντός εισαγωγικών, με συγχωρείτε, θα πω κυρία, είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα, να δώσουμε στο, να παραχωρήσουμε? Δηλαδή όποτε ζητάει ο Τούρκος πρέπει να του παραχωρούμε ένα κομμάτι Ελλάδα? Έλα, είναι στα καλά της ο καθένας? Έχει κανένα νεκρό το 1821 που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, μια κούφτα Έλληνες, αλλά είχαν ψυχή και πατρίδα και θρησκεία? Ή το 1921 που ξανά είχαμε πόλεμο με τους Τούρκους, γιατί με ο πατέρας τότε ήταν ανάπηρος? Και έχω το χαρτί που το γράφει, κύριε Καπούτση. Ή 17 Αυγούστου 1922 τραυματίστηκε μέσα στην Τουρκία την πιο σκληρή μάχη. Και θα παραχωρούμε στον Τούρκο όποτε ζητάει ένα κομμάτι Ελλάδα? Εγώ σκοπεύω να πάω στο Πεντάγωνο και δεν μην γελάσετε, και όποιος με ακούει, να πω στον αρμόδιο, ετοιμάσετε μου δύο άρβελα στο νούμερο για να μπορώ να τρέχω, και ένα πατελόνι στρατιωτικό, να πάρω μέρος αν ομιγέννητο γίνει πόλεμος, αν ζω, στα 80 μου, κυρία Καπούτση. Είναι δυνατόν? Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες, μικροί και μεγάλοι, μέχρι τον πιο μεγάλο γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπασία. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Ο κύριος. Ο κύριος Νίκος. Κύριος Νίκος από το Περιστέρι. Κύριε Νίκο, σας ακούμε. Χαίρετε, κύριε Καπούτση. Γεια σας. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω με το προσωπικό σας θέμα. Ναι. Φοβηθήκατε μία φορά, θα φοβάστε μία ζωή, κύριε Καπούτση. Δεν έχει σημασία όταν έχετε το δίκιο να αντιμετωπίσετε τον καθένα. Τι παραπείτε στις κρεμάσεις στα μπαταλάκια? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχετε δίκιο. Κυνηγήστε το. Πρώτο να σου. Δεύτερο. Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ τι λέει ο Ακάρ, τι λέει ο Ερντογάν, τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των Τούρκων, τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των Τούρκων? Τι περιμένουμε να πούνε? Ότι η Ελλάδα έχει δίκιο? Όχι φυσικά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα που έχουν δημιουργήσει τόσα χρόνια. Όποτε η Τουρκία έχει εσωτερικό πρόβλημα, πρέπει να φοβόμαστε εμείς. Αυτό λέγεται ραγιαδισμός. Και ο ραγιαδισμός, κύριε Καπούτση, έχει ξεκινήσει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Να φοβόμαστε τα πάντα. Και να τελειώσω. Αύριο το πρωί, αφού υπάρχει διεθνές δίκαιο, χαράζουμε ΑΟΣ. Και λέμε μολόλαβε. Είναι τόσα απλά τα πράγματα. Εάν θέλουμε, να μην χαθεί η Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Ο κύριος Γιάννης. Απολύωσα. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Καπούτση. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Καλή χρονιά επίσης. Ξέρετε, υπάρχει ένα γνωμικό από αρχαιοτάτων χρόνων και ισχύει διαχρονικά. Εάν θέλεις να διασφαλίσεις και να υπερασπίσεις την ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Έχω τον λόγο που το ξεκινάω έτσι. Ξέρετε, σε αυτό που οι Τούρκοι διαρκώς μας απειλούν,
έχουμε ευθύνη. Διότι τους δώσαμε επανειλημμένος χώρο και χρόνο. Και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Και εντωμεταξύ όλες οι κυβερνήσεις, ή τη σημερινή, ποια είναι η απάντηση που δίνουμε? Όποτε θεωρήσουμε εμείς ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, θα το πράξουμε. Τελικά η ερώτηση από μένα, πότε θα θεωρήσουμε ότι πρέπει να τα επεκτείνουμε? Σε 50 χρόνια, σε 200 χρόνια, σε 1000 χρόνια? Και θα σας πω και κάτι που δεν είναι ρητορικό, καθόλου ρητορικό. Αν αύριο οι Τούρκοι απαιτήσουν αποστρατικοποίηση των νησιών ή casus belli, μπορεί να μου πει κάποιος εμείς τι απαντάμε? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν μέσα σε όλα, έχουν και κάτι που είναι έξυπνο. Οτιδήποτε κάνουν, το ξεκινάνε έτσι με περί ανέμων και υδάτων, το μεθοδεύουν, το στρώνουν, το περνάνε τεχνιέντος και στη διεθνή κοινή γνώμη. Εμείς, έχοντας ως γνώμονα το «η σιωπή είναι χρυσός», αλλά η σιωπή δεν είναι χρυσός σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δενεκές ή και μάλλον ούτε δενεκές, έχουμε δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία κάθε φορά για οτιδήποτε να μας απειλεί. Βλέπετε πώς τα μεθοδεύουν όλα σιγά σιγά. Ξεκινήσαν από το Αιγαίο, τώρα μιλάνε και για τη Μεσόγειο. Δεν είναι μόνο το Αιγαίο, μιλάνε οπουδήποτε εμείς επεκτείνουμε έστω και ένα μίλι. Αυτό είναι casus belli. Και ρωτώ εγώ, τι κάνουμε τώρα? Και τώρα υποχώρηση. Και τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε και όποτε νομίζουμε εμείς θα το κάνουμε. Αυτά έπρεπε να γίνουν χθες. Και αφού δεν γίναν χθες, ας γίνουν σήμερα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Γιάννη. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης από Εύβοια. Κύριε Θανάση, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Χρήστο. Γεια σας. Για τα εθνικά θέματα θέλω να μιλήσω λίγο. Ό,τι θέλετε. Βασικά για την Ελλάδα, δηλαδή όσο είμαστε δεδομένοι στην Αμερική και στην Ευρώπη, η Ελλάδα βγαίνει χαμένη δυστυχώς. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Υποστηρίζει την Τουρκία και η Ευρώπη και η Αμερική. Τα έχουμε δώσει όλα, δεν έχει κερδίσει τίποτα η Ελλάδα. Πάσει όλα αυτά, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Πού είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για να στηρίξει την Ελλάδα? Όχι μόνο η Ευρώπη, και η Αμερική που είναι. Όταν μιλάω για την Ευρώπη, εγώ δεν μιλάω για να μας βοηθήσουν δηλαδή, στον πόλεμο. Να βάλει και Ρώσια, γιατί δεν βάζει και Ρώσια στην Τουρκία Ευρώπη. Έτσι. Αυτό βάζει. Αυτό δεν θέλω να καταλάβω. Γιατί δεν βάζει. Τι δεν βάζει. Τι, απλά τα πράγματα. Οπότε, για ποιο λόγο η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη τότε? Για ποιο λόγο είμαστε στην Ευρώπη τότε? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Για ποιο λόγο είμαστε στην Ευρώπη τότε? Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Θανάση μου, και οι απαντήσεις. Έχω άδικο σε αυτό που ρωτάω? Άδικο δεν έχετε. Άδικο δεν έχετε. Για ποιο λόγο, δηλαδή, αλλά... είμαστε Ευρώπη. Συγγνώμη. Στέλνουν όπλα στην Ουκρανία και η Τουρκία υποστηρίζει τη Ρωσία. Έτσι. Έχω λάθος? Είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματα τα οποία έχετε. Και αυτό, που σας λέω, ένας πρωθυπουργός δεν τολμάει να το πει. Δεν τολμάει ένας πρωθυπουργός να το πει αυτά που λέμε εμείς τώρα. Ένας πρωθυπουργός δεν τολμάει να το πει όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχετε, κύριε Θανάση. Η κυρία Ελένη από Καλλιθέα. Κυρία Ελένη, σας ακούμε. Κυρία Καπούτση, καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Σε όλους τους ακροατάς. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο, καλά τα είπαν όλοι οι προλαλήσαντες, με την κυρία Μαρία. Ήθελα να τη ρωτήσω αν κάποιος διεκδικούσε το σπίτι της και της άφηνε τη τουαλέτα, θα το δεχότανε? Τι ρόλο παίζει κάθε μία που βγαίνει ο καθένας να δώσουμε, γιατί αυτό ξεκίνησε από κάποιο Σιριζέο, μη πούμε όνομα, έτσι. Το είπε και φωναχτά, ας πάρουμε και λίγες βραχονισίδες. Έτσι ξεκινάμε την προδοσία της Ελλάδος. Δυστυχώς έχουμε και εκ των έσω εχθρούς υποτιθέμενους Έλληνες. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, κυρία Ελένη μου, και εσείς να έχετε μια καλή χρονιά. Πάλι. Όχι, δεν νομίζω να Θανάση πάλι. Νίκος. Ο κύριος Νίκος. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Νίκο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε. Έχουμε
στην υπόθεση Καϊλή. Να μας ακούσουμε. Μήπως έχουμε κι άλλη μια υπόθεση εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρόμοια, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια. Τι είναι? Κόκκινα χρεωστικά δάνεια των τραπεζών που είναι στον ισορροπισμό των τραπεζών και μειώνουν τα κέρδη. Και λένε κάποιοι, είναι εντολή της Ευρώπης να αποσβεστούν τα κόκκινα δάνεια από τους ισορροπισμούς των τραπεζών και να δοθούν αλλού. Προσέχτε με. Προσέχουμε. Πουλούνται τα δάνεια αυτά σε χρηματοοικονομικές εταιρείες. Μία από αυτές ήταν και του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας που τον διαγράψανε. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, τα πήραν οι εταιρείες. Πόσο τα αγοράσανε? Όσο ήταν χρεωμένος στους ορισμούς των τραπεζών? Όχι. Τα αγόρασαν πολύ φθηνότερα από ό,τι ήταν το συνολικό χρέος. Και έρχεται λοιπόν τώρα και λέει, εμείς οι εταιρείες βάζουμε και τραμπούκους που πάνε στα σπίτια και ζορίζουν τους δανειολήπτες να καταβάλουν τις εξόδους τα δάνεια αυτά. Ποιος τα βολεύει αυτά? Ποιος βουλεύεται τέτοια πράγματα? Μήπως υπάρχουν και τραπεζίτες σήμερα οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι αυτό και βοηθάνε τις εταιρείες, τους μεγάλους καρχαλίες, αυτούς που κερδίζουν από τους χρεώστες των τραπεζών? Μήπως πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα? Και ένα άλλο θέμα. Ο κύριος, ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είχε ψηφίσει νόμο, είχαν ψηφίσει νόμο για πλαφόν στο εφάπαξ των τραπεζοϋπαλλήλων. Πλαφόν σημαίνει μέχρι 10 εκατομμύρια. Οποιοδήποτε ποσό ήταν από εκεί και πάνω το κρατούσανε τα ταμεία. Και έρχονται τώρα τα δικαστήρια στα οποία προσέφεραν οι φυγόμενοι και ζητάνε τα λεφτά τους. Γιατί έχει γνωμοδοτήσει το ανωτάτο δικαστήριο ότι είναι αντισυνταγματική η μείωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Και λέω εγώ πληρώνω 38 χρόνια εισφορές και έρχεσαι εσύ ο υπουργός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Νίκο, μια ερώτηση αν με επιτρέπετε. Πόσο ήταν το εφάπαξ των τράπεζων υπαλλήλων? Εγώ με 38 χρόνια. Μάλιστα. Όταν έφυγα. Μάλιστα. Μου βγήκαν 12.500 εκατομμύρια. Πώς, ξαναπέστε το πάλι, πόσο βγήκε? 12.5? 12.500 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, μάλιστα, εντάξει, ναι. Ωραία. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Άρα λοιπόν υπάρχει απόφαση των δικαστηρίων, η οποία απόφαση ανατρέπει την κυβερνητική υπουργική απόφαση, η οποία βάζει πλαφόν στο εφάπαξ των τράπεζων υπαλλήλων. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα πρέπει να το εντοπιστεί. Δεν μπορεί να αποφαίνεται το δικαστήριο Α, ανώνα το δικαστήριο και η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, να μην συμμορφώνεται προς αποφάσεις των δικαστηρίων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης από τη Λαμπρινή. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. 70-72 πυρετούς καταδρομές. Ωραία. Τότε δεν είχαμε πρωθυπουργούς με παντελόνια. Όσον αφορά με την Τουρκία, με τους Τούρκους. Ποτέ δεν είχαμε. Ούτε και πρόκειται να έχουμε. Να το λάβει καλά απόψη το κόσμος αυτός. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Η κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, σας ακούμε από Πατήσι. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Σοφία. Επίσης, κυρία χρονιά Σοφία. Έκανα μία βόλτα στο Ναχαρνών για να πάω στον Άγιο Παντελεήμονα να πάω αγιασμό.
παρέλαση οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί, παρέλαση. Πάρα πολλά άτομα, νεαρά, με ένα κινητό στο χέρι, πάνε έρχονται και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εδώ, πώς ζουνε. Επειδή ας πούμε άδειασαν τα διαμερίσματα και άδειασε η περιοχή, πέθαναν πολλοί ηλικιωμένοι Έλληνες, τα παιδιά τους είναι στο εξωτερικό ή είναι, πήρανε πάρα πολύ δάνεια και πήρανε στα βόρεια ή και στα νότια προάστια και τώρα τα χάνουν οι μισοί. Επειδή λοιπόν αδειάσανε τα διαμερίσματα και τα μαγαζιά, έπρεπε να έρθουν όλες οι δομές και οι ΜΚΟ να φέρουν εδώ όλους αυτούς τους μουσουλμάνους και να γεμίσει το κέντρο με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον, ανησύχησα, μήπως έχετε κάτι να πείτε, μια γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα και πού θα πάει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου. Ζητάω από μένα να σας πω τι δηλαδή. Αυτό το οποίο βλέπετε εσείς, εγώ να σας πω τι. Εσείς βλέπετε, κάνετε τις διαπιστώσεις που κάνετε. Εγώ πώς, τι να σχολιάσω. Ό,τι ήταν να σχολιάσω στην αρχή της εκπομπής, ένα προσωπικό περιστατικό που μου συνέβη, το είπα. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν, 2-11-18-60-001 διάθεσή σας. Όμως θα προηγηθεί τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε την εκπομπή όπως την έχουμε προγραμματίσει. Το 2-11-18-60-009 είναι στην διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Συνεχίζεται η εκπομπή μέχρι τις 3.30. Μέχρι τώρα έχουμε πράγματι έτσι πολύ αξιόλογες τοποθετήσεις. Εγώ πραγματικά σας λέω ότι δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλίμονο, αν συμφωνούσαμε όλους. Αλλά οι τοποθετήσεις σας είναι πάρα πολύ αξιόλογες και το χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, διότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άποψη, έχουν το θάρρος της γνώμης και λένε αυτά που πιστεύουν. Και αυτό είναι που μετράει. Να λες αυτά που πραγματικά πιστεύεις, που έχεις μέσα σου. Όχι αυτά που ξέρω εγώ ενδεχομένως να αρέσουν στην παρέα σου. Είτε αυτή είναι πολιτική, είναι κομματική, είναι οικογενειακή κτλ. Έτσι. Αυτό για μένα μετράει πιο πολύ απ' όλα. Έχουμε δείξει μια σειρά από θέματα διεθνού ενδιαφέροντος και ανάμεσα και εμέσως το προσφυγικό, που είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει. Το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα δεν έχει κλείσει. Δεν πρέπει να βαφκαλιζόμεθα με την ιδέα ότι λύσαμε τα προβλήματα του μεταναστευτικού στη χώρα μας. Κάθε άλλο. Και επίσης δεν θα πρέπει να μας γεννηθεί η εικόνα, η ιδέα ότι ξέρεις, εμείς εξαιρούμεθα από τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, στον διεθνή χώρο. Ούτε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση, θα πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, να κάνουμε μια αξιολόγηση των όσων μας λένε, να μην τα δεχόμαστε όλα, να υπάρχει μια κριτική σκέψη και αντίληψη, έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να διαμορφώσει προσωπική άποψη. Να κάνετε κριτική σε όλους. Και φυσικά, πρώτα απ' όλους, σε μένα. Και αυτά που σας λέω, να περνάνε από την βάσανο την κριτική της δικής σας. Έτσι θα μπορέσουμε να συνοηθούμε. Διαφορετικά, δεν υπάρχουν σήμερα οι αποάμβονος, οι ιεροκήρυκες, οι αυτοί που ξέρουν την αλήθεια και τη λένε στους άλλους. Δεν υπάρχουν. Και επειδή μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, καλό θα είναι να διπλοτριπλοτσεκάρετε τα όσα σας υπόσχονται οι πολιτικοί, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Ο πολιτικός, ο υποψήφιος βουλευτής, θα σας ζητήσει να τον ψηφίσετε. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό κάνει.
εσείς θα μπορέσετε να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Τώρα, ωραία, να δούμε λοιπόν, επειδή είναι σήμερα μέρα γιορτής, ας δούμε πώς ο πολιτικός κόσμος και η θρησκεία εόρτασε τη σημερινή μέρα των φώτων και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ. Χρόνια πολλά για την ημέρα σε όλον τον ελληνισμό και να έχουμε μια χρονιά με υγεία. Όταν έχουμε υγεία όλα τα άλλα μπορούμε να τα κάνουμε. Σήμερα είναι μια λαμπρή μέρα για την Ορθοδοξία, μια σπουδαία μέρα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Εύχομαι σε όλες και σε όλους αντοχές, δύναμη και πίστη στη δυνάμεις μας και περισσότερο φως. Φως. Το έχουμε ανάγκη, ιδίως τα τελευταία χρόνια που περπατάμε στο σκοτάδι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Με αισιοδοξία και πίστη στη δυνατότητα ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων για να φωτίσει ένα καλύτερο σήμερα και αύριο για όλους και όλες. Λοιπόν, αυτά από τους πολιτικούς αρχηγούς, ευχές για τη σημερινή μεγάλη θρησκευτική εορτή των φώτων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Ελευθέριο Καραγιάννη. Κύριε πρέσβη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Επίσης, κύριε Καπούτσι, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς κάθε καλό. Να ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Πόσο ανησυχείτε, πόσο σας προβληματίζει αυτή η αυξημένη φραστική οξύτητα κλιμάκωση των δηλώσεων των Τούρκων, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ απειλούν με πόλεμο, κάνουν δηλώσεις, θα έλεγα, ηταμές, απαξιωτικές σε βάρος Ελλάδας. Πόσο σας προβληματίζουν, πόσο σας ανησυχούν αυτά? Κύριε Καπούτσι, ήδη από πολύ καιρό βρισκόμαστε σε έναν ψυχολογικό πόλεμο με την Τουρκία και αυτό που απομένει είναι να γίνει και ο επιχειρησιακός πόλεμος. Η Τουρκία λοιπόν συμπεριφέρεται κατά τρόπο, όπως είπατε, απαράδεκτο, αλλά και εμείς δεν συμπεριφερόμεθα με τον σωστό τρόπο. Και εννοώ το εξής, ότι αρκούμεθα σε απλές δηλώσεις απαντώντας στις ρητορικές προκλήσεις των Τούρκων, αλλά και σε απόπειρες δημιουργίας θερμών επεισοδίων, όπως έγινε χθες, είχε γίνει και στο παρελθόν με πολεμικά σκάφη, και δεν χρησιμοποιούμε το διεθνές δίκαιο παρά μόνο επικαλούμενοι του. Μπορούμε κάλλιστα να προσφύγουμε και στο ΝΑΤΟ, να συγκαλέσουμε, να ζητήσουμε μια σύγκληση έκτακτη των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ή των Υπουργών Εξωτερικών, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μια και ανέφερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Η Ελλάδα έχει εγκρίνει να εκταμιευθούν μέσα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την πενταετία 2001 μέχρι 2007 κάπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία. Αυτά με θετική ψήφο των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Μάλιστα. Των Ελλήνων. Που είναι δικά σας λεφτά, δικά μου και των υπολείπων Ελλήνων και Ευρωπαίων φυσικά. Μάλιστα. Άρα από τη μία καταγγέλνουμε την Τουρκία ότι θα μας επιτεθεί, και από την άλλη όμως την χρηματοδοτούμε μέσα από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό να σχηματίσουμε μια πολιτική τι θέλουμε τελικά. Και για να το κάνουμε αυτό, με συγχωρείτε που μακρηγορώ, ναι, πρέπει να έχουμε κράτος. Πρέπει να υπάρχει ένα κράτος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κράτος δομημένο, έχουμε μια κομματοκρατία. Κάθε κόμμα που έρχεται στην εξουσία ακολουθεί τη δική του πολιτική. Το τουρκικό πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το κρεσέντο των απειλών των Τούρκων είναι μεν ένα κρεσέντο, αλλά απειλές χρονολογούνται εδώ και 50 χρόνια. Δεν είναι κάτι το καινοφανές. Απλώς ανέβηκαν οι τόνοι. Δηλαδή ανεξάρτητα με ποιος ήταν στην καρέκλα του Τούρκου ηγέτη, η τουρκική πολιτική έχει μια συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε καμία συνέχεια στην πολιτική μας έναντι της Τουρκίας. Και θα σας πω και το άλλο. Εδώ και δεκαετίες
Ο κίνδυνος που διατρέχουμε από την Τουρκία είναι ένας και μόνο. Ο στρατιωτικός κίνδυνος. Δεν έχουμε κανέναν άλλο κίνδυνο. Ούτε οικονομικό, ούτε πολιτιστικό, ούτε τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες οι Έλληνες πρωθυπουργοί και ελληνικές κυβερνήσεις όλου του πολιτικού φάσματος να ενισχύσουν κατά τέτοιο τρόπο την άμυνα της Ελλάδος, ώστε όταν ο Τούρκος αποφασίσει να λέει αυτά τα οποία λέει, να ξέρει ότι το τίμημά του θα είναι τραγικό για αυτόν, εάν κάποιος Έλληνας αποφασίσει να τον τιμωρήσει μέσα από τη στρατιωτική πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως αυτό. Δεν έχουμε αμυντική βιομηχανία. Την έχουμε εγκαταλείψει, για να μην πω την έχουμε κλείσει. Ενώ η τουρκική από το 1975 και μετά έχει τη δυνατότητα πλέον να ενισχύσει την άμυνά της των συμβατικών όπλων κατά 80%. 80%, που εμείς δεν έχουμε ούτε το 1%. Εδώ πρέπει να το προμηθευτούμε απ' έξω. Ναι, συγγνώμη κύριε, για την... Ναι, ο κύριος, εγώ να σας πω το εξής, να δύο στοιχεία, να δώσω από την πραγματικότητα. Το πρώτο είναι ότι είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες πρωθυπουργοί και οι υπουργοί εξωτερικών και άμυνας σε διάφορες συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθησαν το ελάχιστο, δηλαδή να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της ευάλωτης Ελλάδας και για το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος κυρίαρχο και ανεξάρτητο. Αυτές οι προσπάθειες θα γίνουν μέσα στον τοίχο, σε τοίχο ευρωπαϊκό, κυρίως της Γερμανίας. Ένα. Και ένα δεύτερο. Και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Γενικού Γραμματέως του ΝΑΤΟ αλλά και για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η Ελλάδα διαμαρτύρεται για την παράνομη τουρκική δολιότητα και συμπεριφορά που θα έλεγα προσβλέπει σε αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η απάντηση που παίρνουμε είναι η εξής. Κάντε διάλογο να τα βρείτε. Τι να βρούμε δηλαδή, εάν το μισό Αιγαίο είναι τουρκικό, όπως ζητάει η Τουρκία, ή να πάρουμε το στρατό από τα νησιά, όπως απαιτούν οι Τούρκοι, περί αυτού πρόκειται. Πώς κρίνεται αυτή τη συμπεριφορά? Κύριε Καπούτσι, σας απαντήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ζητούσαμε τις κυρώσεις, τις οποίες όμως δεν πιέσαμε τόσο να τις κυνηγήσουμε, τις εγκαταλείψαμε μόλις οι Γερμανοί έφεραν κάποιες αντιρρήσεις και λογικά τις έφεραν για αυτούς, διότι οι επενδύσεις της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας στην Τουρκία στον τραπεζικό τομέα ανέρχονται στα 162 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εμπορικές συναλλαγές της Γερμανίας με της Τουρκίας, οι αιτήσεις είναι περίπου στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Των Γάλλων είναι στα 28 δισεκατομμύρια. Των Ισπανών είναι στα 30 κάπου εκεί. Των Ιταλών στα 16. Όταν λοιπόν έρχεσαι ως Έλληνας Πρωθυπουργός και ζητάς κυρώσεις οικονομικές κατά της Τουρκίας σε έναν οργανισμό ο οποίος τροφοδοτεί την οικονομία της Τουρκίας, είναι σαν να λες σε όλους αυτούς ότι οι κυρώσεις πλέον αφορούν εσάς ουσιαστικά και όχι τον Τούρκο. Άρα δεν παίρνεις μια τέτοια πρωτοβουλία. Αυτό που κάνεις είναι να μην εγκρίνεις τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Τουρκία. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αν θυμόσαστε πολύ καλά, όταν ξεκίνησε το Συριακό το 2011, είπε ότι εγώ ανοίγω τα σύνορά μου και καλοδέχομαι όλους τους Σύρους πρόσφυγες. Με μια απότερη πολιτική να κάνει ένα μειονοτικό στη Συρία. Αυτό ήταν ο απότερος στόχος του. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεχόταν τους Σύριους. Έρχεται μετά και μας λέει ότι εγώ έχω 3,5 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες, τα παιδιά των οποίων τώρα από το 2011 μέχρι σήμερα μιλούν μόνο την τουρκική γλώσσα, έτσι, διότι τους πήγαν στα τουρκικά σχολεία. Άρα έχει ενδυνάμει μειονότητα μέσα στη Συρία. Σας το λέω για το μέλλον. Και βγήκαμε μετά και του είπε, εγώ θέλω, έλεγε στην αρχή, 8 δισεκατομμύρια. Και βγήκαν οι Ευρωπαίοι και είπε, καλά, θα σου δώσουμε 3 δισεκατομμύρια τώρα, άλλα 3 μετά, άλλα 3 μετά. Θα πρέπει η Ελλάδα λοιπόν να πει ότι, κύριε, εγώ δεν εγκρίνω την πίστοση αυτή. Και βεβαίως και η Κυπριακή Δημοκρατία μεταξύ μας, η οποία χρηματοδοτεί την Τουρκία, η οποία δεν την αναγνωρίζει ως κράτος. Αυτό είναι το άλλο παράδοξο των όλων εξελίξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να μπλοκάρουμε τις χρηματοδοτήσεις.
Όχι τις κυρώσεις που ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τις δεχθούν, διότι θα την πληρώσουν την κύρωση οι ίδιοι Ευρωπαίοι και πολύ λιγότερο οι Τούρκοι. Έρχομαι τώρα στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικανούς. Όταν η Τουρκία, σας λέω ένα απλό παράδειγμα, όταν η Τουρκία ήγερε το θέμα τώρα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ για ένα διμερές θέμα, είπανε οι Ευρωπαίοι να κάνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ τους για να λύσουν τα προβλήματα. Έπρεπε λοιπόν η Ελλάδα να πει ότι κύριε αυτά είναι διμερή θέματα, δεν άπτονται του ΝΑΤΟ, εγώ δεν δέχομαι να έρθουν η ένταξη αυτών των δύο κρατών υπό την αίρεση της έγκρισης της Τουρκίας, διότι όπως εμένα μου λέτε είναι διμερή και πρέπει να διαπραγματευτώ μαζί τους, θα πρέπει λοιπόν και αυτοί να τα διαπραγματευτούν αφού προηγουμένως ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Άρα, εάν αυτά τα δύο κράτη δεχθούν πριν από την ένταξή τους να πάνε σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για να εγκρίνει η Τουρκία την ένταξή τους, εγώ θα μπλοκάρω την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Και δεν την εγκρίνω από τώρα. Τη θέτω υπό αίρεση. Αυτή είναι εξωτερική πολιτική κράτους κυρίαρχου. Μάλιστα. Και όχι υποτελούς. Έχετε δίκιο. Και για τους Αμερικανούς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά που λέτε. Αυτά τώρα τα λένε σε όλους, όπως και κάποια κυρία την οποία άκουσα από την εκπομπή σας, που είπε να δώσουμε και κάτι στους Τούρκους. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορες απόψεις, σεβαστές όλες, που δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν βεβαίως σαν πολιτική. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρέσβη. Παρακαλώ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πόλεμο στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι ένας πόλεμος του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Μάλιστα. Μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπός τους είναι οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή πολεμούν με δυτικά όπλα. Δεν έχουν πλέον σοβιετικής κατασκευής, τα έχουν εξαντλήσει. Όταν λοιπόν αποφασίσουν οι Ουκρανοί ότι αυτό που κάνουν είναι θυσιάζουν τον εαυτό τους, εξυπηρετώντας κάποια με ερωτηματικά συμφέροντα άλλων, δεν βλέπω εγώ τη Ρωσία να υποχωρεί από τα κατεκτημένα εδάφη και το μόνο το οποίο γίνεται είναι να αριθμούμε με μεγάλο πόνο τα ανθρώπινα θύματα που προκύπτουν από αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα. Ο πόλεμος αυτός, όπως είπε και συγγνώμη αν καταχρώμε του χρόνου σας, είπε η κυρία Μέρκελ, αλλά κανένας δεν το συγκράτησε πολύ φοβούμε, πριν 15 μέρες, ότι οι συμφωνίες που κάναμε του Μίνσκ για να επέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία ήταν ένα πρόσχημα για να εξοπλίσουμε τους Ουκρανούς. Μάλιστα. Αυτό το είπε η κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ, βέβαιος το ξέρουμε. Κύριε Πρέσβη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να έχετε καλή χρονιά. Και θα τα πούμε ξανά. Επίσης, να είστε καλά. Και εγώ. Γεια σας, καλή χρονιά. Επίσης. Αυτά από τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Καραγιάννη, έμπειρος διπλωμάτης, νομίζω έδωσε ακριβώς το στίγμα των ελληνοτουρκικών, αλλά και τι γίνεται στην Ουκρανία. Το 211-1860-001 είναι για τους φίλους που θέλουν να βγουν να κάνουν παρέμβαση σε αυτή την εκπομπή. Να σας ακούσουμε όλους πολύ ευχαρίστως τι έχετε να μας πείτε. Τώρα, εγώ θα ήθελα λίγο να πω κάτι άλλο ότι για το 2023. Ότι ξέρετε, η Τουρκία έχει εκλογές. Έχει εκλογές τον Ιούλιο, μετά είπαν τον Ιούνιο, ενδεχομένως ο κύριος Καλίν, ο Ιμπραήμ Καλίν είπε ότι ενδεχομένως να γίνει και λίγο νωρίτερα και έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι ενδεχομένως να γίνει νωρίτερα διότι ο κύριος Ερντογάν κάνει αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τους επιτρέπει να βγαίνουν στη σύνταξη όποτε θέλουν, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 25 χρόνια εργασίας. Και διάφορα άλλα σημαντικά υπέρ των εργαζομένων. Επίσης, και λέω ότι αυτά γίνονται και θα πρέπει να προλάβει τις εξελίξεις, διότι από τη μια πλευρά είναι αυτές οι εξαγγελίες του Ερντογάν, από την άλλη ο πληθωρισμός στην Τουρκία τρέχει, καλπάζει, πριν δηλαδή τις αυξήσεις της καταπιού ο πληθωρισμός. Και από την άλλη είναι ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι διαιρεμένη. Δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να προτείνουν τον αντίπαλο του Ερντογάν.
Ήταν για τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτός μάλλον θα έχει δικαστικές περιπέτειες. Του στήσαν ένα παιχνίδι, δικαστική δηλαδή, η ερντογανική, και ενδεχομένως να μην προλάβει να είναι υποψήφιος. Αλλά όπως και να έχει, ο όποιος τελικά οριστεί αντίπαλος του Ερντογάν θα έχει πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας. Η κυρία Δέσποινα έχει το λόγο. Σας ακούμε, κυρία Δέσποινα, από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Βλέπετε, κύριε, ξεχνάτε το όνομά σας. Δεν πειράζει αυτό, ναι. Ναι, λοιπόν, ότι όλα τα φταίνε οι κυβερνήτες μας. Τα βλέπετε. Είδες πως μίλησε ο πρέσβης. Ωραία τα πρέσβη, ναι. Κάνουνε. Έτσι κάνα, όταν ένα κράτος δίνει το όνομα ενός ήρωα και κάνει ό,τι... και πουλάμε το όνομα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Άλλος παιδί θάρρος και σου λέει, αυτή είναι μονική, κάτσε να τους συζητήσουν κι άλλα. Πήγε μετά στην Τουρκία, μάζεψε και έφερε όλους τους μουσουλμάνους και κάνουν εδώ τι θέλουνε. Λοιπόν, τι περιμένουμε. Περιμένουμε καλό. Μάλιστα. Φοβάμαι μήπως πάρουμε τα καλά της Μικράς Ασίας. Κύριε Δέσποινα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Απλώς θέλω να παρακαλέσω τους φίλους και την κυρία... Γεια σας, κυρία Μάγδα, από τους Αμπελόκηπους. Να σας παρακαλέσω να μιλάτε, να εδώ στο, είστε στον αέρα, να έχετε κλειστεί την τηλεόραση για να έχουμε τη χαρά να σας ακούμε καλύτερα. Κυρία Μάγδα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλη την Ελλάδα μας. Επίσης. Η Ελλάδα δεν θα την πειράξει κανένας. Το σκυλί που καυγίζει δεν δαγκώνει. Μάλιστα. Έχει εκλογές ο Τούρκος. Μια ζωή έτσι δεν κάνει. Αυτά δεν κάνει. Φοβάται μην πάει φυλακή. Γι' αυτό κάνει το παλικάρι, καταλάβατε. Α, μάλιστα. Είμαι πόντια εγώ. Ναι. Σφάξε τους πόντους, σφάξε τους Αρμένιους. Η Μικρά Ασία είναι ελληνική. Ο πόντος ήταν ελληνικός τόπος. Και τώρα θέλουν και το Αιγαίο. Είναι δυνατόν. Έλατε. Αλλά αυτό ο Τσίπρας που έλεγε δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Έδωσε θάρρος πολύ. Ωραία. Σας ακούω, κύριε Καπουτσί, πέστε μου. Ναι, εντάξει, αν λέτε την άποψή σας με πολύ ωραίο τρόπο και γλαφυρό τρόπο, απλώς θέλω να σας πω ότι οι Τούρκοι δεν κάνουν, δεν είναι μόνο στα λόγια, κάνουν και πράξεις. Όπως είπατε, έχουμε την γενοκτονία των Ποντίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έχουμε την επέμβαση στρατική στην Κύπρο το 1974, έχουμε τα Ήμια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, κυρία Μάγδα μου. Εντάξει, καλή χρονιά να έχετε, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Γλυφάδα. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Χαίρετε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, επίσης. Θα ήθελα να πω το εξής. Συγχαρητήρια στον κύριο Καραγιάννη. Είμαι 65 χρονών και πρώτη φορά άκουσα από τηλεοράσεως κάποιον να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, σωστά. Βάσει τούτου, εγώ ανήκω σε κάποιο κόμμα και είμαι και υποψήφιος βουλευτής. Έχω ακούσει λοιπόν τον αρχηγό μου να λέει ότι όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πλην του κόμματός μας ψήφιζαν να παίρνουν οι Τούρκοι τις επιδοτήσεις. Ψήφιζαν να παραμένει ο Ατίλας στην Κύπρο, παρένθεση, όλα αυτά έγιναν για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Γι' αυτό βάλανε οι Άγγλοι τους Τούρκους εκεί, όπως κάνουν συνήθως. Όπου μπαίνουμε εμείς, από πίσω μας μπαίνει και η Τουρκία. Εντάξει. Όλα αυτά δε περί των επενδύσεων των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών είναι ακριβώς έτσι, είναι αληθή. Γι' αυτό και αυτοί κάθονται απάθεις και κοιτάζουν την Τουρκία να φέρεται βάναυσα στην Ελλάδα. Η δική μου γνώμη λοιπόν είναι ότι θα έπρεπε να καλλιεργούμε τις 56 μειονότητες που υπάρχουν μέσα στην Τουρκία, ούτως ώστε να τους παρεμποδίζουν και αυτοί στα σχέδια τα οποία έχουν. Και τα σχέδιά τους είναι η ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξού και έκαναν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην πρώην Ιουγκοσλαβία,
Εξού κοιτάνε να προσετεριστούν μέχρι και χώρες της Αφρικής για να μπορούν να πιέζουν και να έχουν οικονομικά και εδαφικά ωφέλη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου. Καλή χρονιά να έχετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κυριάκος από την Νίκαια. Σας ακούμε, κύριε Κυριάκο. Κύριε Γιάννη, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο με στεναχώρησε από προχτές που το είδα, κύριε Καπούτσι. Ναι. Προχτές τον κύριο Ηλιόπουλο που είπε κλόν τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό δεν το έχει πει κανένα. Δηλαδή, θέλω να σας πω, δηλαδή, έχω τώρα εμπιστοσύνη εγώ στον Ηλιόπουλο. Αντιστοίχουν κόμμα, ναι, δεν είμαι κόμμα, να πω κόμμα, να πιστέψω τώρα τον κύριο Ηλιόπουλο. Να τον βάλει στην κυβέρνηση και ο Τσίπρας δεν του είπε τίποτα. Να πει τέτοια, να μην έχει ένα σεβασμό απέναντι και να λέει είσαι κλόουν. Επιτρέπεται, κύριε Καπούτσι, αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι ότι, δηλαδή, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ό,τι τους έχει διδάξει ο αρχηγός τους, κάνουν και αυτοί. Αυτή είναι μια παρέα, κύριε Καπούτσι, που δεν μπορώ να τους καταλογίσω και τους πιστεύει ο κόσμος. Για κάντε το ένα θεματάκι αυτό, κύριε Γιάννη. Ναι, κύριε Κυριάκο, απλώς θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς, έτσι. Όχι μόνο πολιτικούς, για τους. Αλλά, ναι, δεν έχουν ένα σεβασμό. Έχουν... Μισό λεπτό, κύριε Κυριάκο μου. Λέω ισχύει για όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, όταν απευθύνονται σε πολιτικούς του αντίπαλου κόμματος, να τους σέβονται. Και φράσεις σαν και αυτή που είπατε είναι απαράδεκτες. Όμως θα πρέπει να ισχύει για όλους το ίδιο. Έτσι δεν είναι, συμφωνείτε? Τα όλα τα, ναι, για όλους, αλλά έτσι, τόσο πολύ, δηλαδή διχασμό και μίσος αυτό το πράγμα. Εγώ εμπιστεύομαι τώρα τον Ηλιόπουλο να τον βγάλω τώρα βουλευτή και θα βγει και στην Αθήνα. Μην τον βγάζετε εσείς. Μην τον βγάζετε, ναι, κύριε. Εγώ δεν τον εβγάζω. Έτσι, δεν τον εβγάζω, κύριε. Ωραία. Ναι. Ναι, ωραία. Καλή χρονιά. Καλά να είστε, κύριε Κυριάκο μου. Καλή χρονιά. Ο κύριος Γρηγόρης από Αργυρούπολη. Σας ακούμε, κύριε Γρηγόρη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Να είστε καλή καλά. Χρονιά εύχομαι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που δίνει το βήμα σε ορισμένους Έλληνες να μπορούν να αποταθούν. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έδωσε όλη, οι κυβερνήσεις έδωσαν όλη την Ελλάδα βάσει των Αμερικάνων. Καμία εγγύηση δεν επήραμε από τους Αμερικάνους και από το ΝΑΤΟ. Ο κίνδυνος απέναντι από την Τουρκία είναι, δεν είναι από βοράκι όπως έλεγαν παλιά. Ναι. Τρεις πρωθυπουργοί είχαν το στένος να αντισταθούν στη βία και τις απειλές. Ένας ήταν ο Βενιζέλος, ο άλλος ήταν ο Μεταξάς και ο Γεώργιος Παπανδρέου με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν απείλησε ο Τζόνος τον Γεώργιο Παπανδρέου ότι θα φύγουμε τους Τούρκους να συμφάξουν, το απείλησε κανονικά. Ότι μη ξεχνάτε ότι δίπλα είναι μια υπερδύναμη όπως και εσείς. Βέβαια, όταν έρθει κύριε στην Ελλάδα που ταξίπηκε κάνει με τον Τζόνσον, βρέθηκε να έχει τις βασιλικές επιστολές, θα τα ξέρετε γιατί είσαι σε μεγάλη ηλικία κι εσείς. Επιστολές, καθαίρεση της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπαδρέου, της Ενωσικέντρου του κτλ. Έβρεκε ο Ανδρέας Παπαδρέου, βυθίστε το χώρα και με το σεισμικ. Μετά από εκεί τι έγινε, αφήκανε τους Τούρκους να παραβιάζουν τον ελληνικό ένα αέριο χώρο. Να απειλούν να κάνουν και το μόνο το διεθνές δίκαιο. Σήμερα έχουν κατορθώσει και έχουν κάνει ένα κεκτημένο δικαίωμα μετά από 20-25 χρόνια που παραβιάζουν ελληνικό αέριο χώρο που είπε από την πρώτη στιγμή να τους δείξουν, αεροπλάνο, να τους δείξουν με οτιδήποτε παραβίαζαν να ξέρουν ότι είναι ελληνικότατος. Σήμερα έχουν γκριζάρει όλο το Αιγαίο και όλο τον αέριο χώρο της Ελλάδος. Μάλιστα. Και το συμμάχος είναι βρείτε τα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά να έχετε. Τελείωσε εκπομπή, παιδιά. Λοιπόν, με ειδοποιούν λοιπόν ότι ο χρόνος εδώ ολοκληρώθηκε. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια καλή χρονιά. Φωτισμένη, πριν των φώτων σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, προσωπική και οικογενειακή. Χαρά, ευτυχία και δημιουργία. Να είστε όλοι καλά και την ερχόμενη Παρασκευή να είμαστε πάλι εδώ, στο ραντεβού με την επικαιρότητα, στο Blue Sky, για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε καθιερώσει το τελευταίο διάστημα. Γεια σας και καλή χρονιά σε όλους.